Μην κουνιέσαι πολύ εσύ. Σωστά. Μην αρχίσει πάλι μύτη. Ξέρετε, το Σαββατοκύριακο το πέρασε, έπαθε κάτι με τη... ήρθε η ώρα που φόρεσε ταμπόν ο Πασοξής. Γιατί άρχισε δύο ταμπόν. Άρχισε να αιμορραγεί η μύτη του και του βάλαμε δύο ταμπόν στη μύτη και κυκλοφορούσε. Αλλά είναι καλά. Είναι πολύ καλά το αγόρι. Γι' αυτό και το διασκεδάζουμε. Ήρωας! Είναι ήρωας! Ήρωας! Κυρίες, ξεκινήστε. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην 33η εκπομπή του Ράδιο Αρβίλα. Από όλα τα καλά έχουμε και σήμερα έχουμε συνάντηση της Πρωθυπουργάρας με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ωραία. Έχουμε νέα στα εξοπλιστικά προγράμματα. Έχουμε Θεόδωρο Σκυλακάκη, Θεοδώρα Τζάκρη. Έχουμε Άννα Μισελ Ασημακοπούλου, Γιώργο Παπαδάκη, Γιώργο Αυτιά, Νίκο Κωνσταντινίδη και Λάκη Γαβαλά. Ένα συντεχνικό ποδόσφαιρο, μουσική και δυστυχώς όμως δεν έχουμε Στέφανο Κασταλάκη. Σποτ! Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς θα πάμε να ξεκινήσουμε. Εμείς δεν ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Γιάννη μου, καλή εβδομάδα, αγόρι μου, καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, αγόρι. Φιλάκια. Και πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα, γιατί έχουμε πάρα πολύ υλικό και σήμερα, όπως και κάθε μέρα σχεδόν. Θα ξεκινήσουμε όμως με το σας σήμερα. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, Γιάννη μου, έχω εμπιστοσύνη στις υποκριτικές σου ικανότητες. Οπότε θα ήθελα τώρα να το παίξεις έτσι εκπληκτός. Σατανάδες, τι μου ετοιμάσατε. Εκνευριασμένος. Κατάλαβες. Ναι, το έχω, το έχω. Δεν ντρέπεστε, δεν έπρεπε να το κάνετε αυτό και τέτοια. Ένα, δύο, τρία! Να ζήσεις, Γιαννάκη, και χρόνια πολλά. Μεγάλος αγίτης με άσπρα μαλλιά. Αχ, βρε κουτάκια. Παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις το φως. Ευχαριστώ. Και όλοι να λένε να για να ρε, χρόνια πολλά, αγόρι μου! Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Το νούμερο... Εντάξει, Χρήστο, πώς θα πάμε. Το νούμερο... Κάνε το κέρι, το κεράκι. Σβήστε αν μπορείς. Το ερωτηματικό. Για το χρόνο, αυτό το άλλο, το άλλο. Λοιπόν, χρόνια πολλά, για να ρε μου. Το νούμερο, ρε παιδιά, έλα, του δώσαμε την τούρδα του ανθρώπου, τι να την κάνει. Δώστε στον Χρήστο, δώστε στον Χρήστο. Φέρτε εδώ. Λοιπόν, το νούμερο, το ερωτηματικό, να το πούμε, το ερωτηματικό. Να το πούμε, δεν μου το πούμε. Το νούμερο, ρε παιδιά. Το νούμερο είναι... Το νούμερο, ξέρετε, καταλαβαίνετε, επειδή μας επηρεάζει όλους, γι' αυτό βαριά να σένουμε. Το νούμερο, κυρίες και κύριοι, το νούμερο στο ερωτηματικό είναι 58. Ωραία, φίλε! Με τις κρατήσεις, βέβαια. Αλλά καλύτερος από ποτέ. Άρε, Τζορτζ Κλούνι. Τα αγόρι μου, ρε. Τι εκπομπάρα κάνουμε, ρε φίλε. Σαν σήμερα, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γιάννης Ερβετάς. Αλλά έχουμε και άλλο σαν σήμερα. Ξέρετε, σαν σήμερα περίπου, ήταν η πρόταση που είχε κάνει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, να επιβληθούν δίδακτρα στα δημόσια σχολεία. Πρόσφατα είδαμε την πρόταση που έκανε δημοσιογράφος του Sky να επιβληθούν χρεώσεις στα δημόσια νοσοκομεία. Γιατί αυτό ζούμε σε αυτή τη χώρα, τα είπαμε. Αλλά σαν σήμερα και πότε έγινε αυτό, το 16, για να το θυμηθούμε. Στο μέτωπο της παιδείας τώρα και σε μια ευνηδιαστική πρόταση, η οποία προκαλεί σε άλλο, δεδομένου ότι προέρχεται από βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος λέει ότι πρέπει να επιβληθούν δίδακτρα στα δημόσια σχολεία. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η είδηση το Ράδιο Αρβίλα μας τρέλανε. Μας συγκίνησε, μας ερέθησε πολλά πράγματα. Και τότε το 16, πριν δηλαδή 8 χρόνια, το αντιμετωπίσαμε αυτή την είδηση με αυτόν τον τρόπο. Η Αρβίλα Films παρουσιάζει μια ταινία του Αλέξανδρου Τριανταφυλλίδη. Αίμα, δίδακτρα και υδρότας. Μια ταινία βγαλμένη από τα σπλάχνα της αριστεράς. Σου τα έλεγα, βρε αγόρι μου. Φυλακή θα μας βάλεις. Ήταν ανάγκη να θες σχολείο, μα να μείνω τούβλο. Τώρα ό,τι έγινε, έγινε. Έμαθες τουλάχιστον τίποτα εκεί ή πρέπει να πας και φροντιστήριο? Έμαθα χθες ότι υποχρεούμαστε να φέρουμε και δικά μας φρανία και καρέκλες από το σπίτι. Κύριε Διευθυντά, βρήκα τα δίδακτρα. Πώς? Κυλίστηκα στο βούρκο. Μπράβο σου. Όμως υπάρχει ένα πρόβλημα. Τι πρόβλημα πάλι? Αχ, πρέπει να πληρώσεις και τη ΔΕΗ που σου αναλογεί. Αίμα, δίδακτρα και υδρότας του Αλέξανδρου Τριανταφυλλίδη από την Αρβίλα Films.
Πρώτη φορά αριστερά θα κλάψουν μάνες και παιδιά. Ωραία πράγματα. Έκλαψαν. Ωραία πράγματα. Πάμε τόπο επικαιρότητας. You foul. 5, 4, 3, 2, 1. Πάμε τόπο επικαιρότητας. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, μετράμε αντίστροφα. Γιατί ήρθε η ώρα για το ΟΕΟ είναι το top. Σου λέω είναι το top. Επικαιρότητας. Έχουν βίντεο φτιαγμένα. Θα τα παίξουν μαζεμένα και θα φτάσουν στο νούμερο ένα. Ήρθε η ώρα για το. Και θα έλεγα να ξεκινήσουμε σήμερα με τον άρχοντα στο νούμερο 20. Νιώθω ότι θα δώσει ένα πολύ καλό boost στην εκπομπή. Και ποιος είναι ο άρχοντας, θα μου πείτε. Ένας είναι ο άρχοντας, κυρίες και κύριοι. Είναι ο Λάκης Γαβαλάς. Μόνο ο Λάκης Γαβαλάς μπορεί να πετάξει αυτή την ατάκα. Λάκη. Καλησπέρα σας, παιδιά. Σκάστε μωρί να γράψουμε να τελειώνουμε. Καλησπέρα σας, παιδιά. Δεν σας φιλάω γιατί δεν θέλω να σας κολλήσω γκλάμουρ. Δεν σας φιλάω γιατί δεν θέλω να σας κολλήσω γκλάμουρ. Πόσο σωστό. Πόσο σωστός, πόσο θεούλης. Και δεν έχει και εμβόλιο για τον γκλάμουρ, έτσι. Άντε, κορονοϊό κόλλησέ μας, αλλά τον γκλάμουρ. Θα είχαν βρεθεί αντιγκλαμουριστές. Λες! Εγώ δεν το βάζω. Δεν θέλω να κολλήσω και πράγμα. Εγώ θέλω να είμαι ταπεινός. Στο νούμερο 19, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι, αλλά εδώ στην Ελλάδα έχουμε... πώς στην Αγγλία ο Πρωθυπουργός συναντιέται κάθε εβδομάδα, νομίζω, ή κάθε μήνα, δεν ξέρω, με την... Τη Βασίλισσα. Τότε με τη Βασίλισσα. Τώρα με τον Βασιλιά. Δεν ξέρω αν το πει χαμπάρι, αλλά η Βασίλισσα Ελισάβετ. Αλλάξαν τα πράγματα. Once Elizabeth, always Elizabeth. Συμφωνώ μαζί σου. Έτσι και εδώ στην Ελλάδα. Πρωθυπουργός συναντιέται με την αντίστοιχη... Τι ακουστάκι! Συναντιέται με την αντίστοιχη διακοσμητική παρουσία στο χώρο της πολιτικής, που είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ή πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει σε αυτές τις συναντήσεις πόσο πολύ βαριέται η πρόεδρος, παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά, είναι τόσο... Να είχαμε, να λέγαμε, μία ακόμα ανούσια διαδικασία μέσα στις πολλές ανούσιες διαδικασίες που γίνονται στο πολιτικό προσκήνιο. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Έπιασαν τα κρύα. Άντε βρε μπουμπού που κρύωσες κιόλας. Κοίτα τον θράσος, πάει να κάτσει. Σου είπα να πας να κάτσεις, ρε φίλε. Εντάξει, βολεύτηκες. Πες τις παπάρες σου να τελειώνουμε. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να σας ενημερώσω. Σοβαρά. Για τις σημαντικές εξελίξεις. Ήδη βαρέθηκα. Που είχαμε το Σαββατοκύριακο στα ζητήματα που αφορούν την εξωτερική και ενεργική μας πολιτική. Να ακούω και δεν με νοιάζει. Και αναφέρομαι προφανώς. Σύνδεση με Κάιρο. Στην επιστολή την οποία έλαβα από τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ. Τι μου λες. Τον κύριο Μπλίνκεν. Μπλίνκ. Με την οποία και επίσημα η Ελλάδα εντάσσεται στο πρόγραμμα των F-15. Λαμβάνει ταυτόχρονα όμως και μια πολύ σημαντική δωρεάν αμυντική βοήθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έλα, τελείωνε. Από εκεί πέρα, κύριε Πρόεδρε, όπως βλέπετε, δεν βλέπω. Η κυβέρνηση ξεδιπλώνει με μεγάλη ταχύτητα την ικανότητά της. Το μεταρρυθμιστικό της πρόγραμμα. Όρσε να μην στα χρωστάω. Όπως σας είχα ενημερώσει και την προηγούμενη φορά. Θεέ μου, δεν θα τελειώσει ποτέ. Πολλά παράλληλα επίπεδα. Σιγά μην πέσετε από κανένα επίπεδο. Σε μεγάλο βαθμό έχει μονοπολιθεί το νομοσχέδιο για την ισότητα στο πολιτικό γάμο. Που δεν θα το ψηφίσουν. Πρέπει να σας πω ότι ταυτόχρονα... Ταυτόχρονα κούρασες. Αν είχα, θα είχαν γίνει μπαλόνια. Και να φανταστείς, διέκοψα βιντεάκι του Πετρετζίκη με αφράτα μπιφτέκια για να το συναντήσω. Τι τραβάω κι εγώ, η πρόεδρος. Τι τραβάει η πρόεδρος. Αλλά είναι και τα μηχανήματα αυτά του Ράιντερ Βίλα που μπορούν να μπουν στη σκέψη. Υπεραναλυτικά. Πόσο αλήθεια. Γιατί δεν πήγε μέσα. Είναι έτσι ακριβώς. Έτσι είναι. Έτσι ακριβώς. Δεν είναι σαν τη σπαστική την επίσκεψη όταν ήμασταν μικροί από το σπαστικό θείο στο σπίτι. Ήθια. Που έπρεπε να βάλουμε τα καλά μας και να χαλάσουμε τη ρουτίνα μας την ωραία, ρε φίλε. Γιατί είπε ότι έπεισαν τα κρύα. Γιατί δικαιολογήθηκε, θα γλυφθεί μετά. Γιατί το είπε. Ελπίζω να έκανε αστιάκι. Αστιάκι. Στο νούμερο 18 έχει πολύ ενδιαφέρον σε αυτή τη χώρα. Βγαίνουν που και που βουλευτές, υπουργοί και αποκαλύπτουν κάποια πράγματα που λες. Μας κάνουν πλάκα, δηλαδή τα λένε και με τόση άνεση, όπως εδώ για παράδειγμα ο Σκυλακάκης, ο οποίος μας είπε ότι υπάρχουν σχολεία σε αυτή τη χώρα, βεβαίως. Σχολεία, έτσι, ναι, γιατί πρέπει να διδάξουμε στα παιδιά μας τα ελληνικά ήθη και έθιμα, σχολεία τα οποία είναι αυθαίρετα. Από τούδε και εις το εξής, οτιδήποτε αυθαίρετο θα γκρεμίζετε. Θα γκρεμίζατε. Πέστε μου το πιο εξωφρενικό σε δημόσιο κτίριο. Υπάρχουν σχολεία που είναι αυθαίρετα.
Σχολεία αυθαίρετα. Ναι. Όταν εννοείται αυθαίρετο σχολείο, τι εννοείται? Εννοούμε ότι δεν είναι. Δεν είναι. Άμα... Ναι, το καταλάβαμε. Δεν έχει πάρει άδεια. Δεν έχει πάρει άδεια. Χωρίς άδεια χτίσει και σχολείο. Ναι. Οτιδήποτε αυθαίρετο θα γκρεμίζεται. Όπως έτσι, κυρίες και κύριοι, θα γκρεμίζονται τα σχολεία πλέον αυτής της χώρας. Τα αυθαίρετα σχολεία. Ποια χώρα έχει αυθαίρετα σχολεία, ρε παιδί? Εμείς και είμαστε περήφανοι. Ακόμα και το κρυφό σχολείο δεν ήταν αυθαίρετο. Ήταν σε κάποια. Ήταν κρυφό. Κάπου κρυφό, ναι, δεν ήταν αυθαίρετο πάντως. Απλά πριν να γκρεμίσουν να βγάλουν τα παιδιά από μέσα, γιατί τα τελευταία χρόνια πέφτανε και κάτι σοβαρό στο κεφάλι τους. Καλό θα είναι να τα απομακρύνετε. Ναι, καλό είναι να τα απομακρύνετε. Επίσης, εδώ στην Θεσσαλονίκη πέφτουν από τα μπαλκόνια στην Αριστοτέλου σοβάδες, ανοίγουν τρύπες και πέφτουν μέσα άνθρωποι. Καλά, η ΕΣΑ την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση δεν έχει. Το Καλατράβα. Το Καλατράβα, ναι. Αυτό το είδατε. Ο Μητροπολίτης Λάρισας και Τυρνάβο Ιερώνυμος, μετά την δήλωση που έκανε το ΚΚΕ, ο πρόεδρος, γιατί οι ψηφοφόροι 79% ψηφίζουν τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, αλλά ο πρόεδρος του ΚΚΕ είπε όχι. Και μετά από αυτό ο Μητροπολίτης αναρωτήθηκε, για να το δούμε την είδηση σε ραδιοφωνική εκπομπή, μήπως στις ευρωεκλογές να ψηφίσω ΚΚΕ. Λέτε, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουν τόσο πολύ τα πράγματα στην Εκκλησία και να αρχίσουν πλέον να ψηφίζουν ΚΚΕ? Εοξ και να το ίδιο συνδικά. Λέτε να αλλάξουν τόσο πολύ τα πράγματα στην Εκκλησία. Τι φίλε, όταν τα δόγματα συναντηθούν, δεν ξέρεις. Φυσικά έτσι είναι. Σου λέει ΚΚΕ, όχι ΚΚΕ. Τελείωσε. Είδατε, φίλοι, στη Νέα Δημοκρατία πόσο εύκολα σας πούλησαν. Ένα νομοσχέδιο δρόμος ήταν. Από εδώ πάνε και άλλοι. Δεξιά, αριστερά σου λέει μετά, ό,τι βολέψει. Δεν είμαστε για το 16, παιδιά. Δεν είμαστε. Δεν είμαστε, ναι, ναι. Είμαστε όμως για την Θεοδόρα Τζάκρη. Αχ, τι ταλέντο. Του ΣΥΡΙΖΑ, μεγάλο ταλέντο. Πρώην Πασόκ, να τα λέμε αυτά. Μας αρέσουν οι πολιτικοί οι οποίοι κάνουν δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα σπάνε την ξύλινη γλώσσα και μιλάνε με την καθημερινή γλώσσα, την σχεδόν αργό. Ναι. Και το δεύτερο, όταν είναι απόλυτα ειλικρινής. Γιατί εδώ η Θεοδόρα Τζάκρη είπε ότι εμείς ως κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, σε σχέση με τους αγρότες, τον ήπιαμε. Αυτό δήλωσε. Κατά λέξη το δήλωσε, έτσι δεν είναι? Και άλλα πολλά πράγματα τα οποία θα τα δούμε τώρα. Σε μια κοινωνία όπου το 80% της οικονομίας είναι πρωτογενής τομέας παραγωγής, ένα κόμμα που έχει αυτή τη στιγμή σε μια διεργασία 100 ανθρώπων, 3 στελέχη αγρότες, φαντάζομαι κάτι δεν κάνανε καθόλου καλά. Η αλήθεια είναι ότι τους αγρότες, κατά το κοινό λεγόμενο, τον ήπιαμε, έτσι. Στις άλλες κοινωνικές ομάδες πώς τα πήγαμε, κυρία Τζάκρη? Στους ιδιωτικούς υπαλλήλους, για να το πω έτσι ομά, τρομπόνι. Προπομπέρο. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Στους δημοσίους υπαλλήλους πώς τα πήγαμε, λίγο καλύτερα? Στους δημοσίους υπαλλήλους, όπως λέμε και στο χωριό, έτσι απλά. Βεντουζάραμε, γαργάρες με αλατόνερο. Στους συνταξιούχους σύντροφοι, για να το πω στα ίσα, ζυγοστάθμιση. Πήραμε και τα καρούλια. Στους ελεύθερους επαγγελματίες, εκεί είναι που πραγματικά Πριν συνεχίσετε, βλέπω ότι στο τραπεζάκι έχετε μόνο ένα νερό. Θέλετε να σας φέρουμε ένα καφεδάκι? Ναι, φέρτε μας ένα καφέ, γιατί όπως βλέπετε τον άλλον... Τον ήπιαμε, έτσι. Τον ήπιατε. Εμείς τον ήπιαμε. Εμείς είμαστε αυτοί που τον πίνουνε πάντα. Δεν τον αδειάσαμε. Δεν τον ήπιανε, ρε. Δεν κάνει γαργάρα, όμως τα λέει όλα. Ναι, ναι, τα είπε έτσι, όλα. Γαργάρα, όπως... Στο νούμερο 14 ήρθε η ώρα για... Μιας Ελλάδας που ηγείται στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Η Ελλάδα που ηγείται στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, σύμφωνα με τα λεγόμενα του κυβερνητικού εκπρόσωπου. Του εκπρόσωπου τότε. Του τότε. Ναι, δεν είναι πλέον ακόμα. Όχι απλά δεν είναι. Τον κάνανε υπουργό, μετά τον πάυσαν και από υπουργό. Χάθηκε. Το χάσαμε το κορμί πατριώτη. Ναι, τον πάυσαν από υπουργό όταν έκανε εκείνα τα έγιναν μαγικά πράγματα. Τον κατά είχαν πάει τη στο προστασία του πολίτη αυτό. Μπράβο. Και έγιναν μαγικά πράγματα. Μαγικό, δεν θα πει τίποτα. Με τη σημαία λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δούμε μία ακόμα είδηση όπου αποδεικνύει ότι η Ελλάδα ηγείται στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Πού νομίζετε ότι μπορεί να προπονούνται αθλητές μας σφυροβολίας
Ναι, που πηγαίνουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πού νομίζετε ότι προπονούνται σε αυτή τη χώρα? Ένα χωράφι στέλνει αθλητές στην Ολυμπιάδα. Δύο αθλητές της πυροβολίας προπονούνται σε ακατάλληλες συνθήκες, ωστόσο ετοιμάζονται για την Ολυμπιάδα που θα γίνει το καλοκαίρι στο Παρίσι. Ένα χωράφι που δίπλα υπάρχουν διάφορα κατοικίδια, ζώα και κότες που πολλές φορές ενοχλούν ακόμα και στις προπονήσεις. Πριν το χωράφι υπήρχαν οι περίφημοι αμόλοφοι που αναγκάζονταν εκεί με κίνδυνο ακόμα και για τη ζωή των προπονητών να κάνουν οι αθλητές τις βολές τους. Από εκεί πήγαμε στο χωράφι και αυτό θεωρείται πρόοδος. Όπω θα μου πήγαμε από τους αμόλουφους στο χωράφι και αυτό θεωρείται πρόοδος. Και αν πάνε αυτοί οι άνθρωποι και κερδίσουν κάνα μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, θα τρέχουν οι πολιτικοί να βγουν φωτογραφίες μαζί τους. Πάντως, εγώ σκέφτομαι τις καημένες τις κοτούλες, οι οποίες εκεί που. Δηλαδή. Είσαι κότα, ρε παιδί. Είσαι κότα, ναι, και πρέπει να φεύγουν σφαίρες αβέρτα. Βομβαρδισμός πρέπει να γίνεται. Πάμε να σκάνε εδώ, πάμε να κάνει εκεί. Θα τρέχουν πανικόβλητες σηκώντας δεξιά και αριστερά. Γενικότερα θα έχει έναν ωραίο τσελτζελέ σε αυτή την προπόνηση. Ο κόκορας πουλί θα βγάλει. Άμα σπάσεις τα αυγά μου, τσόφλησες. Τσόφλησες. Θα πηγαίνει ο κόκορας έτσι στο Σερβόλο. Άμα σπάσεις κανένα αυγό, τσόφλησες. Θα σε κάνω κακό. Τι σοκ μπορεί να περάσουν τα παιδιά αυτά έτσι και πάνε όντως στο Παρίσι στην Ολυμπιακός Αγώνες. Και βρεθούν σε εκείνο το περιβάλλον. Δεν είμαστε με τα καλά μας. Τι θα συμβαίνουμε στο μυαλό του. Δεν είναι χώρα αυτή. Δεν είναι χώρα αυτή. Στο νούμερο 13 είχαμε Πασέλινο. Την Πασέλινο του Λύκου. Αυτό η Πασέλινο. Ποια είναι η Πασέλινο του Λύκου. Σαν ξέρω τι άλλε. Η Πασέλινο του Λύκου και τέτοια περιμένει ο Λάζος Μαντικός για να δώσει το δικό του σοου. Είναι ο Λάζος Μαντικός. Και ψάχνει το φεγγάρι. Αχ, έχει και Ακρόπολη από πίσω. Τι λες ρε Σιλάζο τώρα. Έτσι. Και επειδή είμαι και ρομαντικός, πρέπει να τη ρίξω τη γυροβολιά μου, νομίζω. Τι γυροβολιά. Αβάντη μαέστρο. Μπράβο ρε Λάζο, είσαι ωραίος ρε. Ρίξε και μια γύρω βολιά για μας. Γεια σου ρε Λάζο μας. Άντε φτάνει τώρα, πάμε στο ρεπορτάζ. Λάζο. Λάζο. Δεν ακούει. Λάζο. Λάζο. Πες τα εσύ καλύτερα. Ρε, κοίτα τώρα μπλέξιμο. Τέλος πάντων, τα πούμε εμείς. Η Πανσέλινος του Λύκου λοιπόν είναι η λιγότερο λαμπερή από όλες τις Πανσελίνους. Με ειδοποιούν από το κοντρόλ πως η κατάσταση με το Λάζο έχει ξεφύγει. Αου! Αμάν, τι είναι τούτο. Λάζο, λυκάνθρωπος, φύγε! Αου! Αου, αου, αου! Εσύ, αυτό χορεύει με το Λάζο. Έλα μουστάκι στον τόπο σου, τι άλλο θα δούμε. Πάει αυτός, ελληνιάστηκε εντελώς. Αυτό χορεύει λοιπόν με το Λάζο και εμείς πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Τα καλύτερα έρχονται για να φτάσουμε στο... Μουέλα! Μείνετε εδώ. Άρε Μπρούνα, για σένα είναι η ζωή ρε αγάπη μου. Εδώ δείτε. Πιο δραστήρια και από το αφεντικό της. Ανέβασε πάνω. Κούνησε το αυτή. Αυτό είναι το αφεντικό της. Κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε στο δεύτερο μέρος του Ράδιο Αρβίλα. Και θέλω να ξεκινήσουμε κατευθείαν με τον Νεκτάριο Τσερβάκη, τηλεθεατή του Ράδιο Αρβίλα. Ο οποίος μαζεύει ελιές. Όπα. Ναι, αλλά έχει δικιά του εφαρμογή έχει κάνει, ναι, για να μαζεύεις ελιές μεταμουσικής. Και μας την έστειλε ο Νεκτάριος. Για να τη δούμε. Τι μονοτονία είναι αυτή όταν μαζεύεις ελιές. Βαρετό πράγμα. Υπάρχει κάτι να με βοηθήσει να περνάω πιο ευχάριστα στις ελιές? Μια εφαρμογή μου μεταμουσικής, στην οποία θα την βάλετε στο κινητό σας και με δύο ακουστικά που θα φοράτε θα μαζεύετε τις ελιές ευχάριστα. Θέλετε τζαζ? Θέλετε ροκ? Κλασική μουσική. Και στην τελική, και αν βρέξει, χορεύετε το Singing in the Rain μαζεύοντας ελιές.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glory. Κυρίες και κύριοι, ομολογεί όλη Harvest in Motivation. Δώρο δύο Bluetooth ασύρματα σε σχήμα ελιάς για να μαζεύετε τις ελιές χωρίς να σας βγαίνει το λάδι. Κυρίες και κύριοι, το βίντεο αυτό ήθελα να το μεταδώσω για μια ακόμα απόδειξη ότι κανένας μας τηλεθεατής δεν είναι καλά και ότι έχουμε κάνει μεγάλο κακό στον κόσμο από το αμάν κιόλας. Πες την αλήθεια, Νεκτάρια, δεν πήγες για τις ελιές στο χωράφι. Φιλιά, Νεκτάρια, και ευχαριστούμε. Ό,τι θέλετε να μας στείλετε εδώ. Όχι εδώ. Τα μπουκάλια. info.radioarvila.gr. Εδώ μας στέλνετε ό,τι θέλετε. Φτιάξτε ό,τι θέλετε. Στείλτε το μας. Νεκτάρια για τα λάδια σε άλλη διευθύνση, ναι. Ναι. Στο στούντιο, να μην τα μπερδεύσει αυτά. Λοιπόν, πάμε στα δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, για την τρύπα να ξεκινήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ να με χαίρεστε. Πάντα τέτοια. Δεν χορταίνεσαι. Ναι, είμαι. Έχω τον αφού. Δεν χορταίνεσαι. Είναι λογικό. Έχω την επέκταση του μετρό. Δεν είναι η τρύπα στο Beat Bazaar. Α, ωραία. Είναι επέκταση της τρύπας. Νέα γραμμή. Αλλά κακοήθεια. Ξέρεις, πάει και δίπλα. Λοιπόν, έχω κάτι το οποίο θα σας αρέσει πάρα πολύ. Πώς θα ήμασταν, το έστειλε ένας φίλος ο Γιώργος, πώς θα ήμασταν στο Μεσοπόλεμο εμείς. Και έχουμε τους τρεις μας σειρά. Έχω εμένα. Ωραίος. Δυνατός. Κοίτα, Αντώνη, κοίτα, Αντώνη. Έχω και Κιούση. Χίλια συγγνώμη. Όλοι οι ίδιοι είμαστε. Εγώ γιατί είμαι σαν απόκριες. Εντάξει, και έχω και κάτι για τον Αντώνη με πολύ πολύ μεγάλη αγάπη. Ξέρω πόσο αγαπάς τους Μαντρουγκάτα και εγώ τους αγαπώ τους Μαντρουγκάτα. Υπάρχει μια φήμη ότι διαλύθη. Δεν διαλύθη. Αλλάξανε και γίνονται οι Μαντρουγκάνταλφ. Που είναι. Είναι οι Μαντρουγκάνταλφ. Αλλά επειδή έχεις τέτοια μούτρα, από μένα με πολύ αγάπη. Ποιος άνθρωπος, ρε παιδιά, η μέρα το γενεθλίο του. Φέρνει δώρα. Φέρνει δώρα να γελάς, σε άλλους ανθρώπους, ρε παιδιά. Ας αρέσει πάρα πολύ το καινούργιο της φωνάρας. Ωρε φίλε. Ωρε φίλε. Χριστάρα. Δωράκλη, εγώ. Εντάξει, να αυτό είναι κέρασμα για τα γενέθλια. Να μην μείνει πάρα πολύ και ο Χρήστος και εσύ. Δεν χρειαζόταν. Εντάξει, μια άδεια σακούλα. Άδεια σακούλα. Ναι, μωρέ, κάτι, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε. Στα 60 σου θα μου φέρεις κάτι, έτσι. Κράτα τη βρε, χάρισε. Θα την πάρω και αυτήν εγώ, γιατί άσκησα την άκρη. Καλά, πάρε την άκρη. Μέχρι σακούλα θα μου πάρει. Πάρε την πλέση, την ωραία. Λοιπόν, έχουμε ελπιδοφόρες ειδήσεις. Αφού θα γκρεμιστούν τα σχολεία τα αυθαίρετα, στο Δήμο Παπάγου Χολαργού στον υπολογιστή μπορείτε να δείτε παιδιά δημοτικού που κάνουν μαθήματα σε κοντέινερ. Πολύ ωραία, τέλεια. Τέταρτη βιομηχανική επανάσταση σε μορφή Isobox. Τέλεια. Και έχουμε και ένα σχόλιο του φίλου του Νίκου, ο οποίος λέει με αφορμή το βίντεο του εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη που χορεύει ο Λάζος Μαντικός. Εγώ το ήξερα ότι αυτή η εκπομπή δεν είναι πολύ νωρίς το πρωί, είναι αργά το βράδυ. Σωστό. Είναι μεγάλη αλήθεια. Σωστό. Να σας πω, top τηλεθεατών ρε παιδιά. Ένα top τηλεθεατών. Χρόνια και καιρούς. Αυτά τα ωραία που μας στέλνετε εσείς στο νούμερο 5, αναμφισβήτητα άρχοντας ο Σκυλάκος, ρε παιδιά, άρχοντας. Όπω ρε φίλε. Δεν βγήκε τυχαία το σκυλί σε ζωή. Στο νούμερο 4, μην τη χάσετε αυτή την αγγελία. Ανταλλαγή 7 τενεκέδες λάδι, 17 κιλή με Porsche 911 Turbo S. Ευκαιρία μεγάλη για αυτόν που θα δώσει την Turbo S, την Porsche, έτσι. Μόνο για λίγο, τρέξτε να προλάβετε. Στο νούμερο 3, η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση στην χώρα μας. Γιατί μόνο στη χώρα μας από το λεωφορείο μπορείς να μπεις κατευθείαν μέσα στο μετρό, δείτε. Τέλεια. Κατευθείαν. Τέλεια. Είναι μεταφορά, τηλεμεταφορά. Ναι, ρε, είναι σταθμός. Καταπληκτικό, πώς να το πω, ανακοίνωση που έβγαλε άνθρωπος στη γειτονιά του προφανώς. Λέει, φίλε σκύλε, μέχρι να μάθεις να κάνεις αυτό, πες του ζώου που σε συνοδεύει να μαζεύει τα κακά σου. Μπράβο. Ευχαριστώ. Μαζί σας. Και στο νούμερο 1, πολύ σημαντικό, πρώτα απ' όλα η ασφάλεια. Ξέρετε, υπάρχουν πολλοί εργάτες οι οποίοι ανεβαίνουν ψηλά και κάνουν δύσκολες εργασίες. Γιατί ψηλά μπορεί να πέσουν από εκεί να σκοτωθούν. Εναριτζίδες. Το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει ασφάλεια. Να είναι δεμένοι σε περίπτωση που πέσουν, να μην πάθουν τίποτα. Πρώτα απ' όλα η ασφάλεια. Μπράβο. Πρέπει να διδάσκεται. Είπαμε σχολεία. Εδώ, info, Radio Arvila, info, παπάκι, radioarvila.gr. Μείναμε στο νούμερο 12, γεια σου 12.
Γεια σου 11. Πώς πάνε. Ναι. Γεια σου 10. Και στο νούμερο 9, κυρίες και κύριοι, η Μισελ, η Άννα. Άννα Μισελ. Άννα Μισελ Ασημακοπούλου. Τι συμπαθείτε την Άννα Μισελ Ασημακοπούλου? Εγώ τη συμπαθώ, νομίζω έχει μια ωραία τρέλα αυτή η γυναίκα. Έχει μια ωραία τρέλα. Είναι μέσα στην καρδιά μου. Ναι. Η Μισελ. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Έχει μια τρέλα, ρε παιδί μου, και είναι και αυτή εκτός ξύλινου λόγου, όπως μας αρέσουν αυτοί οι πολιτικοί. Είναι εδώ σε μια εκπομπή και θέλει και κοροϊδεύει τον Νίκο Ανδρουλάκη. Τον κοροϊδεύει. Τον πολιτικό αντιπαλό. Κοροϊδεύει κανονικά τον Νίκο Ανδρουλάκη. Πιθανώς είναι ο κύριος Ανδρουλάκης όμως. Γιατί, τι έκανε ο άνθρωπος? Τώρα είναι πολιτική στάση αντιπολίτευσης. Εάν δεν το ψηφίσετε εσείς, ούτε εμείς θα το ψηφίσουμε. Δηλαδή δεν είναι λέει. Μα έτσι λέει. Ναι, αλλά με αυτά και με εκείνα πάνε για δεύτερο κόμμα αυτοί. Πώς να μην πάνε, αφού κάθονται μούγκα στη στρούγκα. Και ξέρετε τι θα λένε ανάμεταξύ τους τώρα? Γιατί δεν κάνουμε τίποτα και θα βγούμε και δεύτερο κόμμα. Καταλάβατε τώρα, έτσι θα λένε. Προφανώς κάτι δεν κάνει καλά και ο ΣΥΡΙΖΑ και γίνονται όλα αυτά. Φυσικά, αφού έχει διασπάσει όλη την αριστερά και νομίζουν θα κυβερνήσουν. Και ξέρετε πώς κάνουν στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα? Κοίτα, έχουμε όμορφο πρόεδρο σαν τον Αλέξη. Νιάνια. Πού πάτε έτσι, μωρέ? Καθίστε καλά. Δεν είναι αριστερά μόνο αυτή, είναι και το κουκουέ. Τώρα ποιο κουκουέ? Μια ζωή τα ίδια. Βωνιάδι των λαών Αμερικάνοι, νιάνιαου, αριστερά. Δεν γίνεται δουλίτσα, κάπου όπα. Διαχρονικά και η Νέα Δημοκρατία ήταν διασπασμένη. Είναι γνωστά αυτά. Και η Νέα Δημοκρατία ήταν διασπασμένη, νιάνιαου. Ρε παιδιά, έλεος, σοβαρευτείτε ρε. Μα σοβαρή δήλωση ήταν, εσείς μας μιλάτε κάπως. Σοβαρή δήλωση ήταν, εσείς μας μιλάτε κάπως. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάστε ξεκολλήσει, γιατί δεν μας βλέπω καλά. Δεν μας βλέπω καλά, ουκακά, νιάνιανιά, πρίσκοκο. Κάει σήμερα, νιάνιανιά, διαφημίσει. Είχε δίκιο, αξιολάτρευε. Άννα Μισελ, δεν είχα δίκιο. Όχι, τέλεια. Μισελ, Μισελ. Κούξοπτασία. Στο νούμερο 8, αλλά πριν το νούμερο 8, ρε παιδιά, το δημοψήφισμα έχουμε. Κατέβει να τελειώσει η εκπομπή. Ρε Χρήστο, μια δουλειά. Το δημοψήφισμα, ναι, σου είπα, θύμισε το μου. Πόσες φορές, δηλαδή. Λοιπόν, καλά, ρε. Μου το έχει θυμίσει τουλάχιστον 8 φορές. 25 λεπτά πριν. Το κουνάει τόση ώρα. Αν η Ελλάδα μας ήταν παιχνίδι στο Λούνα Πάρκ. Η χώρα μας είναι παιχνίδι στο Λούνα Πάρκ. Τι ωραία θα ήταν. Ποιο παιχνίδι πιστεύετε ότι. Τι ωραία θα ήταν, παιχνίδι στο Λούνα Πάρκ είναι. Ποιο παιχνίδι νομίζετε ότι θα ήταν, τι ταιριάζει περισσότερο, τα συγκρουόμενα, το ταψί, το τάκαντα που το λέγαμε εμείς πάντα. Τάκαντα. Το ταψί, το τρενάκι του τρόμου ή το ρόλερ κόστερ. Το γρήγορο, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Το ρόλερ. Mountain, ναι, είναι, ξέρετε, αυτό το τρενάκι που κάνει τα... Το πολύ γρήγορο. Ποιο από όλα αυτά, antenna.gr, κάθετος, now. Θα το ξαναδώσουμε μια φορά ακόμα. Στο νούμερο 8 γίνεται σύνδεση με τον ρεπόρτερ στην Βουλή και το θέμα μας είναι η επιστολική ψήφος. Είναι ή δεν είναι? Στέφανε, από την ευρεία συνένεση που πήγε περίπατο, φτάσαμε τελικά να υπερψηφιστεί μόνο με τις κυβερνητικές ψήφους. Προλαβαίνω να βάλω τα σακάκια. Ακριβώς, Εύα, και αυτό είναι το συμπέρασμα. Δεν ξέρουμε αν προλαβαίνει να βάλει το σακάκι, αλλά σίγουρα πρόλαβε να ακουστεί πεντακάθαρα στον αέρα. Τώρα φορέστε το. Και δεν μάθαμε και ποτέ αν το έβαλε τελικά το σακάκι. Είδατε τι πήραμε εξοπλιστικά, κάτι Πολύ πράγμα. Ναι, χρειαζόμασταν. 40 F-35. 40 F-35. Γατάκι Ερντογάν. Ελλάδα. Αυτό που είναι απίστευτο είναι ότι τα πήραμε αυτά τα F-35 από την Αμερική, φυσικά. Από πού άλλο θα τα πάρουμε. Σαν τους συμμάχους δεν έχει που τους πληρώνουμε. Να βοηθήσουμε και τους πήραμε τους Γάλλους να πάρουμε και από τους Αμερικάνους κάτι. Όλους τους έχουμε δώσει κάτι της. Είμαστε πελάτες. Να στηρίξουμε την οικονομία. Τα πήραμε από την Αμερική, η οποία κάνει προσφορές, ρε παιδιά. Προσφορές. Αμερική. Κανονικά δηλαδή, δείτε εδώ τι λέει. 20 και 20 F-35. Μητσοτάκης, θωρακίζουμε την άμυνά μας για την ειρήνη και μπόνους δωρεάν εξοπλιστικό πακέτο Μαμούθ. 2 σε 130, 4 φρεγάτες, 60 τεθωρακισμένα, 3 σκάφη για το λιμενικό και 10 κινητήρες για τα αεροπλάνα P3. Πώς πας να πάρεις μια μοτοσυκλέτα και σου δίνουν την μπαγαζιέρα εδώ? Ναι. Ένα κράνο. Έλα, κάτι κύριε, τρελάθηκε ο Μπάιντεν. Πάρε, έχω και δύο πλά. Και δύο κράνη πάρε. Μία πίτσα συν μία δώρα. Εμείς πήραμε 20 F-35 συν 20. Συν 20. Συν 130. Φρεγάτες, 130. Κάτι κινητήρες, μανταλάκια μας δώσουν. Κάνει τεράστιες προσφορές στο State Department.
Στα σούπερ μάρκετ State Department αυτή την εβδομάδα. Συσκευασία F35, 20 και 20 τεμάχια μόνο στην τιμή των 40. Ψωνίστε σήμερα και πάρτε δώρο. 2 σε 130 αργής ορίμανσης. 4 φρεγάτες POP. 60 τεθωρακισμένα. 3 σκάφη για το λιμενικό. 10 κινητήρες για P3. 4 σετ αλλοκαθαριστήρες για Super Puma. 1 ηλεκτρικό σκουπάκι και 1 αρωματικό για cockpit. Και τώρα για αγορές με την Coolies Card και κερδίζετε διπλά. Μία επίσκεψη σε αμερικανικό αεροπλανοφόρο και μία συλλεκτική βιντεοκασέτα VHS με την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κογκρέσο. Supermarket State Department. Οικονομικά και αμερικανικά. Έτσι. Όπως Αμερική. Τέλεια. Στο νούμερο 6 θέλω να στείλω αγωνιστικούς χαιρετισμούς στο συνονόματο Αντώνη Μουζάκη, ο οποίος είναι ο φοροτεχνικός, ο γνωστός φοροτεχνικός. Και θαμώνας. Και θαμώνας της εκπομπής του Γιώργου Αυτιά. Ο οποίος, κυρίες και κύριοι, κρατηθείτε για αυτό που θα σας πω, ο καημένος ο Αντώνης Μουζάκης τόλμησε κατά τη διάρκεια της εκπομπής του Αυτιά. Περίμενα, ακόμα δεν είπα τι έκανε. Τόλμησε κατά τη διάρκεια της εκπομπής του Αυτιά να χασμουρηθεί. Ζωντανά, live. Ναι, χασμουρήθηκε. Και μετά να ισχυριστεί ότι είναι κουρασμένος. Ζει ο Αντώνης Μουζάκης. Extreme sport κάνει αυτός ο άνθρωπος. Μαύρη Αντώνη. Δεν μπορεί να λέει ο Πρωθυπουργός, βάζω εγώ από τον προϋπολογισμό της χώρας μου για να στηρίξω τους Έλληνες καταναλωτές όταν στην Ουκρανία γινόταν χαλασμός κυρίου και να έρχεται η ΡΑΕ και να κάνει αλγευρικές εξισώσεις στον υπολογισμό του ρεύματος του κάθε νοικοκυριού. Χασμουζιά σε Μουζάκη, ε. Είμαι κουρασμένος. Γιατί από τι είσαι κουρασμένος? Τι γίνεται σε αυτή την εκπομπή, φίλε? Από τι είσαι κουρασμένος? Τι μαστίγωμα είναι αυτό? Εκεί που έχει τόσο ωραία και σοβαρή ροή. Χασμουργέ σε Μουζάκη, έτσι. Κανονικά σχολείο. Είμαι κουρασμένος. Από τι είσαι κουρασμένος? Μπα, διαβάσαμε πολύ και σοβαρά. Έξω, φύγε έξω και είναι από τον πατέρα σου. Θεός. Γιώργος δεν υπάρχει, παιδιά, δεν είναι. Πρέπει να έρθεις να σου στρώσουμε τα κύριες. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, πάμε στο νούμερο 5. Την Τρίτη που μας πέρασε, την προηγούμενη Τρίτη, στην εκπομπή είχαμε δείξει αυτό εδώ το απίστευτο. Ο ρεπόρτερ δίνει το ρεπορτάζ από το σούπερ μάρκετ για την παρακμή στην οποία έχουν έλθει οι Έλληνες πολίτες με το πόσο, δηλαδή μετράνε τις φέτες πλέον που αγοράζουν. 3 φέτες ζαμπών, 4 φέτες ζαμπών. Και λεπτές. Και λεπτές. Δίνει αυτό το ρεπορτάζ ο δημοσιογράφος και έρχονται οι άλλοι και κάνουν τα εξής σχόλια. Παιδιά, δεν γίνεται. Καθημερινότητα έχει γονατίσει. Δηλαδή πια είχα πάει σούπερ μάρκετ πριν τρεις μέρες και ακόμη η κυρία Δήμνα λέει 4 φέτες ζαμπών, 4 φέτες για το στενό, τυρί. 4 φέτες. Τέσσερα τόστ θα φτιάξει. Πρέπει να πάρει 10 φέτες να τις πετάξει μισές. Τέσσερα τόστ, Γιώργο, η χορταίνη, η οικογένεια όλη. Παλιά αυτό έκαναν. Έπαιρναν, βάλε λέει 10-15 φέτες. Τις μισές πέταγε. Κάτσε ρε φίλε. Πάνε αυτά. Τελειώσαν αυτά. Γιώργο. Είναι πολυτέλεια. Τελειώσαν αυτά. Όπω ρε φίλε, δηλαδή πραγματικά βγήκε ο δημοσιογράφος και είπε με 4 φέτες ζαμπών φτιάχνεις 4 τόστ. Και τον έβαλε χέρι τον ρεπόρτερ. Τρώει ολοικογένεια. Και 2 μέρες μετά έγινε χαμός με αυτήν την είδηση στην το Ελλάδα. Στάκια. Μετά το στάκι και μετά ζαμπών. Συζητήθηκε πάρα πολύ. Οπότε αποφασίσαμε να βγούμε στον δρόμο, παιδιά. Yeah. Έπρεπε να βγούμε στον δρόμο να δούμε τι λέει ο κόσμος σε αυτή την ιστορία. Οπότε έγινε ένα ρεπορτάζ το οποίο θα παρακολουθήσουμε αμέσως τώρα. Εσείς μπορείτε με 4 τόστ να χορτάσετε όλη την οικογένεια? Όχι 4 τόστ, κορίτσι μου. Εντάξει, είπαμε. Ο Μητσοτάκης μας έκανε πλούσιους, αλλά το να τρως 4. Το αστείο είναι εξαδιάντροπο. Εμείς κορίτσι μου είμαστε σε μια άνθρωποι. Εγώ κάνω δίαιτα. Έχω βάλει μερικά κιλά. Γιατί έτρωγα ένα ολόκληρο τόστ την ημέρα και τώρα το μείωσα. Πόσο το μείωσατε? Από ένα τόστ το μείωσα στο 1/3. 4 τόστ τρώμε Χριστούγεννα και Πάσχα και μόνο σε δίσεκτο έτος. Τοστιέρα δεν αναβούμε, τα πατάμε με τις πεθεράς μου τον ποπό. Εγώ παλιά είχα την τοστιέρα την Κοτλέ. Μετά πήρα αυτήν που τα κόβει σε τριγωνάκια και έτσι μπορώ και βάζω μισό τόστ μέσα και γίνεται 2. Και έτσι χορταίνω με 4 άτομα. Έχω ένα φίλο
που μια μέρα έφαγε μόνος του 4 τοστάκια και τον συνέλαβε η εφορία για παράνομο πλουτισμό. Αυτό είναι βαρύ, ας πούμε. Καλά, και καλά τον έκανε. 4 τόσες μια μέρα. Ένας άνθρωπος. Για όνομα Έσχος. Προκλητικό Έσχος. Εντάξει, αυτό. Ενώ στο νούμερο. Ώστε έτσι το 41% στα. Ναι. Ρε, τα 35 να έρθουν. Τα 35 στα τόστα. 20 και 20. Τι ζούμε, ρε. Τιμή το 40, τζάμπα. Ναι, μπορεί να υπάρχουν τόστοι για να φάει ο κόσμος, αλλά έχουμε 40 F35. Βάλε και τα ραφάρ. Δεν τα λες αυτά. Στο νούμερο. Τα αποκρύπτεις. Τα κρύβει, τα κρύβει. Τα αποκρύπτεις. Τα καλύτερα τα. Δεν τα λες. Στο νούμερο 4. Κάθε αγώνας ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου σε αυτή τη χώρα χαρίζει μαγικές στιγμές. Πράγματα που ποτέ δεν πρόκειται να τα ζήσεις σε κανένα Champions League, πουθενά ποτέ. Εδώ για παράδειγμα έχουμε τον speaker, αυτόν που σπικάρει τον αγώνα. Αγαπημένος μας. Αγαπημένος μας. Αλλά δίπλα είναι ο δημοσιογράφος που μετά το τέλος του αγώνα θα πάει να πάρει τις δηλώσεις των ποδοσφαιριστών. Α, μιλάμε για δημοσιογραφική αποστολή. Ναι. Πρωταγωνιστών, βέβαια, αυτό είναι το σωστό. Έλα όμως. Που έχει κρύο εκείνη την ημέρα. Κρυώνει ο άνθρωπος. Και δεν θέλει να πάει. Εκεί πήγε να γίνει μια ενέργεια, δεν πέρασε. Βάλε μέσα στον Αντωνούλη! Άστο τώρα να πούμε. Με παιδεύσε όλο, με παιδεύσε. Έχω πεθάνει από το κρύο, τι άλλο. Άντε τώρα από εδώ να πούμε. Τώρα πρέπει να 10 ώρες να έρθει η επέκταση Ευρωπαία και όσο να πούμε. Παλιά τώρα δεξιά για να το μεγραμμένο. Προσπαθεί να βγει. Σας ευχόμαστε να αγαπάτε τη δουλειά σας όσο ο κύριος στη δική του. Έλα μωρέ, και τι καινούργια θα πει ο παίκτης τώρα τα ίδια και τα ίδια. Τρέχαμε πάνω κάτω, κρυώσαμε. Άσε τις δηλώσεις τώρα. Σιγά μην το δαγκώσει κιόλας, συγγνώμη με το θυμάθιο. Ο κύριος για. Σιγά να μην την πει κιόλας. Για να πάρει δηλώσεις από τους παίκτες. Τον ήρθε από το Μέση. Ο Γιώργος Τσελίκας, ο ρεπόρτερ που ο άνθρωπος. Πήγε να μεταφέρει την είδηση για τις φέτες Ζαμπών και Κασέρι και βρήκε τον πελάτου. Έκανε ρεπορτάζ για μια ελεγχόμενη έκρηξη βόμβας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, παιδιά, στο ελληνικό. Και εξήγησε με τον πιο ανάγλυφο, θα έλεγε κανείς, τρόπο τι ήχος θα ακουστεί σε περίπτωση. Δείτε το, θα καταλάβετε. Είναι η τρίτη φορά που κάνουμε μια ελεγχόμενη έκρηξη στο ελληνικό μέσα που κάνουμε ανάπλαση δε τα έργα τα όρμα που θα γίνουνε, ναι. Με αποτέλεσμα να βρεθεί πάλι μια βόμβα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Θα γίνει ανάφεξη, θα ακούσετε ένα τίποτα, δεν περιμένετε, να. Γιώργο, δεν ακούσαμε καλά τον ήχο. Δηλαδή όσοι βρίσκονται εκεί στην περιοχή, Γιώργο, τι να περιμένουν να ακούσουν. Προσέξτε με καλά. Θα ακουστεί ένα. Και αυτό ήταν. Καλά το κάνει, ε. Δεν θα κάνει κάποιο μπαμ δηλαδή, ε. Όχι ρε, σε τι μπαμ. Θα κάνει μόνο... και όλα καλά. Έχει ταλέντο. Γεια σου Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά Γιώργο. Άντε ρίχτω άλλη μία, ρίχτω άλλη μία. Αυτά είναι ρεπορτάζ. Να ξέρεις ακριβώς. Να ξέρεις με τι θα ακούσεις. Αυτό δεν είναι η βόμβα, αυτό είναι το τόστ που καίγεται στην τοστιέρα. Έχει μείνει στο άλλο θέμα. Ή στην καφετιέρα, δεν ξέρω. Ο άνθρωπος είναι μπομπολόγος, ρε, τα ξέρει αυτά. Παραιτήθηκε βουλευτής από τους Σπαρτιάτες, παιδιά. Παραιτήθηκε ο Χάρης Κατσιβαρδάς. Παραιτήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα των Σπαρτιατών. Γιατί. Και τι λέει. Α, ναι, και εδώ τον δείχνει σε πλάνα από το γραφείο. Από τον γραφείο του. Τα οποία πλάνα αυτά μας έδωσαν, θα καταλάβετε, μας πήγαν πίσω. Θα σας εξηγήσουμε, για δείτε το. Την ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα των Σπαρτιατών ανακοίνωσε σήμερα ο κ. Χάρης Κατσιβαρδάς. Στην επιστολή ανεξαρτητοποίησης του προς τον Πρόεδρο της Βουλής, αφήνει εχμές κατά του Προέδρου των Σπαρτιατών, Βασίλη Στίγκα, και προαναγγέλει μάλιστα και μηνύσεις σε βάρος του. Ο άνθρωπος αυτός είναι ο πρώτος που από το 2010 πάει κόντρα κάπως τον τα πιο τακτοποιημένο άνθρωπο του κόσμου. Έτσι, που το 2010 είχε αποκαλύψει και είχε δείξει το ράδιο Αρβίλα. Εάν κανείς πάει, ας πούμε, στην τρίτη ζώνη που είναι τα Αυγούλα, Βουλιαγμένα κλπ, θα διαπιστώσει ότι εκεί δεν έχουν πέσει οι τιμές. Έχουμε μεγάλη κόντρα λοιπόν. Για να δούμε το. Ο Κατσιβαρδάς μου βγάλει λίγο το μπρέκα, λάτε να τα πάρετε. Λες και ήταν. Το είχε κάνει φυλάκιο. Σαν φυλάκιο μοιάζει. Εντάξει, δεν παραιτήθηκε από βουλευτής, απλά από το κόμμα έφυγε. Την έδρα την κράτησε. Ναι, ναι, δείτε την κόντρα. Ο δίπλα, ο δεξίος, ο καινούριος είναι πιο τακτοποιημένος. Είναι πιο ψυχαναγκαστικός ο βουλευτής. Είναι πιο αμερικάνικος ο τρόπος. Πιστεύω είναι παρθένος. Είναι παρθένος ο δεξής. Παρθένος είναι. Στο ζώδιο. Προφανώς.
Κατάλαβα. Λίγο πριν τελειώνουμε που να είναι, οπότε τελευταία ευκαιρία για να ψηφίσετε. Το δημοψήφισμα είναι: αν η Ελλάδα μας ήταν παιχνίδι Λούνα Πάρκ, ποιο παιχνίδι θα ήταν? Τα συγκρουόμενα, το ταψί, εκείνο το ωραίο, το τάκαντα, εμένα μετά ξετρέλαινε εκείνο, το τρενάκι του τρόμου ή το roller coaster, το τρενάκι, το γρήγορο, αυτό, το γρήγορο που πάει έτσι. Antenna.gr κάθετος now ή χρησιμοποιήστε το QR code. Ωραία, λοιπόν, ωραία. Φτάσαμε στο νούμερο ένα. Να σας πούμε ότι το site του Radio Arvilla είναι γεγονός και είναι το radioarvilla.gr. Είναι αυτό εδώ που βλέπετε κάτω. Δεν το βλέπετε. Είναι... Ναι, αλλά έχει QR code. Ναι, είναι αυτό εδώ, radioarvilla.gr, και αυτό το QR code. Απ' την άλλη. Που μπορείτε κατευθείαν να το σκανάρετε και να μπείτε κατευθείαν και είναι, μπορεί να σας αρέσει. Έχει ωραία πραγματάκια. Έτσι, και θα έχει όλο και περισσότερα. Βεβαίως. radioarvilla.gr. Και... Περίμενε πριν το και έχω στον υπολογιστή μου. Τι μου κάνετε, ρε άτιμ? Μας ανεβάζω στον Gossip TV τα γενέθλια του Γιάννη μας. Μπείτε στον υπολογιστή μου λίγο. Και λείπω και από εδώ δηλαδή. Με έχουν εξαφανίσει μέχρι και εκεί. Που το ανεβάσαν έτσι στον Gossip TV. Μπράβο στους ανθρώπους. Ξέρουν τι κάνουν. Λοιπόν. Τι ωραία αγόρια που είμαστε, ρε Σιωτά. Πολύ ωραία. Να πάρετε. Παλιό καλό κρασί. Έτσι. Κατά τα 90 θα είμαστε στα καλύτερά μας. Κυρίως παλιό. Κυρίως παλιό. Το φίδι γενέθλια μέρα. Νούμερο 1. Λοιπόν, παιδιά, στο νούμερο ένα έχω εκείνον τον Φουκαρά τον Ισπανό με τα πολλά ονόματα. Το Φουκαρά. Ναι, και το Ληξιαρχείο. Όχι το Ληξιαρχείο, τι λέω. Και μουσική, τι πρότιμο. Μουσική, ρε. Ψάξατε, ρε. Θα ξεχάσει τα ισπανικά του άνθρωπο, ρε. Και πότε θα παίξει αυτό ο άνθρωπο. Μια άλλη μέρα. Μουσική, εντάξει. Όταν θα το βάλει άλλο νούμερο. Ναι. Μάλλον αυτό θα κάνει. Έτσι πρέπει να γίνει. Γενέθλια. Γενέθλια έχουμε. Λοιπόν, στο νούμερο 1. Τι, το δημοψήφισμα. Το δούμε μετά το νούμερο 1. Στο νούμερο 1. Έχουμε. Αναδεικνύουμε μεγάλα τραγούδια εδώ στο Radio Arvilla. Το γνωρίζετε. Ψάχνουμε. Τα βρίσκουμε. Οι επιτυχίες ξεκινάνε από εδώ. Και τα αναδεικνύουμε. Στο νούμερο 1, λοιπόν, το τραγούδι λέγεται Πάρε. Ωραίο. Επίκαιρο. Θα μπορούσε να ήταν και από κάποιον γραμμένο πολιτικό αυτό το τραγούδι. Προς τον ελληνικό λαό. Πάρε. Πάρε F35. Ναι. Πάρε να έχεις. Το τραγούδι λέγεται Πάρε. Είναι η Ρία Ελληνίδου. Ελληνίδου. Πάρε. Ναι. Και σας το παρουσιάζουμε σήμερα στο νούμερο 1 του Radio Arvilla. Επιδοματάκι, πάρε Market Pass. Πάρε λίγο λάδι, 2 μιλιλίτρα, να σε κουβαρετάς. Πάρε ένα κούρι από το μανάβι, καθώς επιστρέφεις. Πάρε μου μια πίτα από το αρτοπίο, όπως θα γυρνάς. Φτάνει, Ρία, τα έχω πάρει! Πάρτα στο κρανίο. Πάρτε τη σκάκου στο μικρόφωνο, ρε παιδιά! Πάρτα, να μη στα χρωστάω. Τι κάνεις? Πέρτο εδώ, κάτι παιδιά, τελειώσαμε. Πάρε. Ναι, ήταν καταπληκτικό. Φοβερό πράγμα. Το καινούργιο τραγούδι με τον τίτλο Πάρε. Πίση. Για να δούμε τι ψηφίσατε. Τι θα ήταν αν η Ελλάδα μας ήταν παιχνίδι, Λούνα Πάρκ, συγκρουόμενα, ταψί, τρενάκι του τρόμου ή το roller coaster. Καταρχάς. Ναι. Ντερμπί. Λοιπόν, καθόλου ντερμπί. 64% και δεν καταλαβαίνω γιατί. Ναι. Το τρενάκι του τρόμου. Μα γιατί, κυρίες και κύριοι, το τρενάκι του τρόμου, για ποιο λόγο? Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο τέρμα.
Έχουμε λίγο χρόνο να δείξουμε ένα ακόμα βίντεο. Θα δείξουμε. Ωραία. Ποιο θες? Το 12 θέλεις. Πού είναι το 12. Εντάξει, το 12. Το βρήκα κιόλα κάτω. Το βρήκες, ρε Θήριο. Πόσο κοντά του είχες πετάξει. Μισό λεπτό, κυρίες και κύριοι. Το 12 ή το 11. Γιατί το 11 έπιασε, όχι. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει γιατί είστε σταθεροί χαρακτήρες. Είστε σίγουροι το 11 προτιμάτε? Μήπως να μην δείξουμε τίποτα. Πάει 9. Εντάξει, κυρίες και κύριοι, το 11, αλλά δυστυχώς από ό,τι βλέπω πέρασε. Έτσι, πάει, ναι. Έτσι. Οπότε αύριο το 11. Αύριο και το 11 και το 12. Έχετε όλοι μας την αγάπη. Τα λέμε αύριο ολοζώντανα εδώ στο Ράιντερ Βίλα. Και ως τότε θέλω να φύγω, να πάω στον Άρη. Κάπου στο φεγγάρι. Οπουδήποτε. Είτε στο φεγγάρι. Οπουδήποτε άλλο. Πολλά φιλιά, να είστε καλά. Γεια. Θέλω να φύγω.